Γεια συνάδελφοι. Ονομάζομαι Αβραάμ Αποστολακάκης, διδάσκω στο Γυμνάσιο Νέου Σιδηροχωρίου Ροδόπης, σε ένα πολιτισμικό σχολείο. Το θέμα είναι μαθητές και καθηγητές, ως επιμορφούμενοι και επιμορφωτές, φοράμε τα έξι καπέλα σκέψη και μαθαίνουμε φυσικές επιστήμες. Προηγήθηκε διαδικτυακή επιμόρφωση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιση Εκπαίδευσης Δράμας στη μέθοδο έξι καπέλα σκέψη, Six Learning Hats. Είναι ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Έγινε από μία εφαρμογή και στις τρεις τάξεις του γυμνασίου, στα μαθήματα των φυσικών επιστημών. Παρακάτω. Αυτή είναι η πιο σημαντική καρτέλα. Η περιγραφή της μεθόδου, δηλαδή. Αρχικά ενημερώνουμε τους μαθητές τι είναι αυτή η μέθοδος. Έτσι, γιατί έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με αυτή. Στη συνέχεια διαλέγουν ένα χρώμα καπέλου. Έχουμε το άσπρο, το οποίο είναι αυτό το οποίο συγκεντρώνει τις πληροφορίες. Έχουμε το κίτρινο, το οποίο βλέπει τα θετικά. Βλέπουμε το πράσινο, που είναι οι εναλλακτικές προτάσεις. Το κόκκινο, που είναι τα συναισθήματα, ο αυθορμητισμός. Το μαύρο, που βλέπει τα μειονεκτήματα. Και το μπλε είναι αυτό το οποίο συνοψίζει και μαζεύει όλα τα δεδομένα. Άρα, λοιπόν, οι μαθητές δείχνουν και το χαρακτήρα τους. Επιλέγουν, δηλαδή, το καπέλο βάσει των ενδιαφερών τους ή εκεί που τα καταφέρουν καλύτερα. Χωρίζονται σε έξι ομάδες, λίγο την προηγούμενη. Επεξεργάζονται το θέμα που τους δίνουμε, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με την καθημερινή τους ζωή. Έτσι, για παράδειγμα, ανακύκλωση στο χωριό. Τι θετικά έχει, τι αρνητικά. Έχει και αρνητικά, ναι, έχει και αρνητικά, ας πούμε. Εντάξει. Στη συνέχεια, το μπλε καπέλο είναι αυτό που συγκεντρώνει όλα τα αποτελέσματα και τα παρουσιάζει. Με πολλαπλές αναπαραστάσεις. Κάθε μαθητής τα καταφέρνει. Είπαμε αλλού. Άλλος είναι καλός στο να γράφει, άλλος φτιάχνει τραγουδάκια, άλλος ζωγραφίζει ωραία. Και επειδή είναι και πολυπολιτισμικό το σχολείο, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο κάθε μαθητής να εκφραστεί με τον τρόπο που τα καταφέρνει καλύτερα. Και στη συνέχεια, αξιολόγηση ανατροφοδότηση. Τρεις διδακτικές ώρες ανά θεματική ενότητα. Λοιπόν, να σταθώ στους εκπαιδευτικούς πόρους που είναι και οι ίδιοι οι μαθητές. Έτσι, αυτό το αμελούμε. Δηλαδή, θεωρούμαστε εμείς οι τέλειοι, ας πούμε, οι παντογνώστες και οι μαθητές μας δεν ξέρουν τίποτα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, φυσικά. Οι μαθητές ξέρουν πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί εμείς να έχουμε πιο πολλές γενικές γνώσεις, αλλά κατακρατούν από την καθημερινή του ζωή κάποιες λεπτομέρειες, πάρα πολύ σημαντικές, τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στο μάθημα. Τα αποτελέσματα, φυσικά, και τα θετικά, πάρα πολλά για ωφέλη, για την κοινωνία. Ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν την κοινωνία των μαθητών. Ωραία. Είναι καινοτόμως η πρακτική και ελκυστική για τους μαθητές. Τους άρεσε πάρα πολύ και από τα άλλα μαθήματα ζητούσαν και από τους άλλους καθηγητές να γίνει το μάθημα με τον ίδιο τρόπο. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο προσωπικό μου blog και στο αποθετήριο καλών πρακτικών του Υπουργείου Παιδείας. Εδώ βλέπουμε το σχολείο μας και μερικές φωτογραφίες από τη μέθοδο. Βλέπετε, χρησιμοποιούν τις κόλλες για να γράψουν τα συμπεράσματά τους και να ζωγραφίσουν όσοι εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Χρησιμοποιούμε και τον υπολογιστή για να βρουν πληροφορίες ή να κάνουν τις παρουσιάσεις. Αυτά. Ευχαριστώ.